Τον ακάθιστο ύμνο έψαλε ο Μητροπολίτης και οι ιερείς στον Άγιο Νικόλαο της Αλεξανδρούπολης ανήμερα της Εθνικής Επετείου. Ογδόντα χρόνια μετά την 28η Οκτωβρίου του 1940, η Ελλάδα έστειλε μήνυμα κατά του φασισμού και του ναζισμού που αιματοκύλησαν τον κόσμο. Η Εθνική Επέτειος εορτάστηκε διαφορετικά φέτος για όλη την Ελλάδα, καθώς οι νέες συνθήκες κορονοϊού δεν επέτρεψαν την οποιαδήποτε συνάθρηση, λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού. Στη δοξολογία παρέστησαν ελάχιστοι προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Παναγία είναι η σταθερά στο κέντρο του έθνους μας και έχουμε ακράδαντη την πεποίθηση ότι η προστασία της και η σκέπη της δεν θα λείψουν ποτέ πάνω από το λαό, πάνω από το έθνος, πάνω από την ιστορία, πάνω από τις αξίες μας, πάνω από τα ιδανικά μας. Επειδή όλα αυτά, παρά τη δική μας ατέλεια και αδυναμία, όλα αυτά είναι η μοναδική καταφυγή και η πίστη του λαού μας στο σεπτό πρόσωπο εκείνης της μοναδικής γυναίκας που ένωσε τον ουρανό με τη γη. Μετά τη δοξολογία εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας. Ο Γιώργος Εφαίρης, κατέχοντας σε όλη τη ζωή του υψηλόβαθμες θέσεις στο διπλωματικό σώμα της χώρας μας, γευόταν πρώτος στην πίκρα του πολέμου στη φωλιά του κακού, μέσα στα πολιτικά διευθυντήρια, όπου φτάναν τα τελεσίγραφα και λαμβάνονταν οι δύσκολες αποφάσεις. Στο έργο του «Δοκιμές» μας απαντά κατηγορηματικά γιατί η Ελλάδα μπήκε σε έναν πόλεμο παρόμοιο με αυτόν του Δαβίδ με τον Γολιάθ. Η Ελλάδα, ένας τόπος χωρίς πλούτη, με το φτωχό, τον ανθρώπινο, τον υπερήφανο λαό της, περιμένοντας να ηχήσουν και για αυτήν οι σάλπιγγες ενός πολέμου με πολλά εκατομμύρια εχθρούς, με δισεκατομμύρια τόνους σίδερο. Και η Ελλάδα πολέμησε, ο ελληνικός λαός πολέμησε, γιατί ένιωθε πως το κρίμα που θα έπεφτε πάνω του, αν δεν πολεμούσε, θα ήταν ασήκωτο.